Σήμερα βρισκόμαστε στην Χίο, όπου από το πρωί είμαστε σε διαρκείς επισκέψεις και συναντήσεις με στόχο να συζητήσουμε για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, απασχολούν το νησί και βέβαια απασχολούν και τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό είδαμε τον Λιμενάρχη, τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη και επισκεφτήκαμε το κέντρο ταυτοποίησης και καταγραφής αλλά και υποδοχής των προσφύγων και μεταναστών. Τόσο αυτό που λειτουργεί, όσο και το υποκατασκευή hot spot και το οποίο είδαμε που βρίσκεται και σε ποια κατάσταση είναι. Θέλω να σας πω εδώ από τη Χίο ότι το προσφυγικό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, όχι για τη χώρα μας μόνο, αλλά για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κατανοήσει ότι είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, ένα ζήτημα που χρήζει κοινής αντιμετώπισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από κάθε χώρα, πόσο μάλλον από κάθε περιοχή μόνη της. Πρέπει να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του προβλήματος, δηλαδή να υπάρξει για παράδειγμα ειρήνευση στη Συρία, άρα είναι και διεθνές πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα γιατί δεν μπορεί ορισμένες χώρες να υψώνουν τείχη και να αφήνουν άλλες χώρες να το αντιμετωπίσουν μόνες τους, όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία. Και βέβαια είναι και εθνικό γιατί απαιτείται συντονισμός, συνεννόηση και βέβαια συντονισμός σε διάφορα επίπεδα, γιατί αφορά και το κυβερνητικό επίπεδο και της αυτοδιοίκησης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και βέβαια των τοπικών κοινωνιών. Αυτό που διαπίστωσα σήμερα είναι ότι εδώ στη Χίο γίνεται μια πραγματικά σπουδαία δουλειά από τους ανθρώπους, από τους κατοίκους του νησιού. Από τις τοπικές αρχές και κυρίως από την τοπική κοινωνία. Το λέω αυτό και το πραγματικά αξίζω συγχαρητήρια για το γεγονός ότι υπάρχουν οργανωμένες υποδομές οι οποίες έχουν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους και τους πρόσφυγες. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχουν οι αξίες του ανθρωπισμού τις οποίες βλέπουμε να υφίστανται εδώ στο νησί. Και αυτό έχει οδηγήσει, παρά το γεγονός ότι η Χίος, από ό,τι ενημερώθηκα, να είναι το νησί όπου είναι δεύτερο σε σχέση με την υποδοχή προσφύγων, να έχει, για παράδειγμα, τις λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο που δείχνει ότι όταν υπάρχει οργάνωση και θέληση των τοπικών κοινωνιών μπορούν να επιτευχθούν πράγματι σπουδαία αποτελέσματα. Όμως αυτό δεν αρκεί γιατί χρειάζεται να υπάρχει και μια πολιτική κεντρική η οποία θα βοηθάει και θα δημιουργεί προβλήματα. Η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος έχει λάβει δεσμεύσεις για το προσφυγικό με τα 5 hot spots στα νησιά με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν. Γι' αυτό κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι τα 5 hot spots θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες στις οποίες έχει θέσει η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Χρειάζεται λοιπόν η εγρήγορση, να μην υπάρχει κυβερνητική ολιγορία από εδώ και στο εξής, γιατί σύμφωνα με την επικοινωνία που είχαμε και με τον Δήμαρχο, ενημερωθήκαμε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να λειτουργήσει πιο γρήγορα, έτσι ώστε να είναι πιστή στις ημερομηνίες τις οποίες έχει θέσει σε σχέση με τα hot spot. Πέραν του προσφυγικού, πριν από λίγο είδαμε την Ένωση Μαστικοπαραγωγών εδώ και με αυτή τη συνάντηση θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα δεν θα φύγει από την κρίση αν δεν στηριχθεί στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην αγροτική ανάπτυξη. Εδώ υπάρχει μαστίχα, υπάρχει ένα προϊόν, το τοπικό προϊόν που δίνει προστιθέμενη αξία, που είναι εξαγώγημο, που δημιουργεί εισοδήματα και συνεπώς θα πρέπει να στηριχθεί. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους δηλαδή ότι στο πλαίσιο του νέου φορολογικού και του νέου ασφαλιστικού θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε τέτοια προϊόντα που και στηρίζουν την τοπική οικονομία αλλά και δημιουργούν εισοδήματα για την ελληνική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν νομίζω ότι αυτά τα κρίσιμα ζητήματα αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης. Βέβαια, αντικείμενο συζήτησης αποτελεί και τα αυξημένα οικονομικά προβλήματα της χώρας, τα οποία για να ξεπεράσουμε την κρίση θα πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης
ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξη που θα στηρίζεται σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Και εδώ η Χίος έχει όλα τα εφόδια και με τον αγροτικό τομέα και με τον τουρισμό, αλλά και με άλλες δραστηριότητες, κυρίως μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βάλλονται και αυτές πάρα πολύ λόγω της κρίσης, να μπορέσει να συνεισφέρει στην υπέρβαση της κρίσης που έχει η χώρα μας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίσετε, πώς είδατε μάλλον την κατάσταση στο hot spot που είπατε που πήγατε και αν εκτιμάτε ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο, γιατί ήδη 10 μέρες τώρα ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι σε ένα μήνα θα είναι έτοιμα, αν νομίζετε ότι θα είναι έτοιμο αυτό και πώς μπορεί να φιλοξενεί αυτόν τον κόσμο. Θα αρκεστεί σε αυτό το 72 ώρες να παραμένει το πολύ ή μήπως θα συμβεί κάτι που δεν θα το θέλει και η τοπική κοινωνία. Κοιτάξτε, να πούμε ότι η Χίος, οι υποδομές που έχει αυτή τη στιγμή υποδοχής και καταγραφής των προσφύγων και πέραν του υποκατασκευή hot spot, είναι ικανοποιητικές, είναι πολύ καλές. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι στην κατάσταση που θα βρίσκονται άλλες περιοχές. Ένα το κρατούμενο. Όσον αφορά τώρα το υποκατασκευή hot spot, αυτό είναι φανερό ότι δεν βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει στις αμέσως επόμενες ημέρες. Συνεπώς εδώ θα πρέπει να υπάρχει εγρήγορση και γι' αυτό είπα εγρήγορση και από την πλευρά του κράτους και της κυβέρνησης για να γίνουν γρήγορα όλες οι διαδικασίες, γιατί όταν η κυβέρνηση συμφωνεί σε κάποια χρονοδιαγράμματα, αυτά θα πρέπει να μπορεί και να τα τηρήσει. Να μην προχωρεί δηλαδή σε συμφωνίες οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να τηρηθούν. Τώρα για την ουσία του προβλήματος, τα hot spot τα δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση να υπάρχουν στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να λυθεί το πρόβλημα και στην Τουρκία, να υπάρχουν hot spot εκεί πέρα. Αυτό μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για αυτό το θέμα. Επίσης, για να μην εγκλωβιστούν άνθρωποι εδώ, θα πρέπει να λειτουργήσει ο μηχανισμός επανεγκατάστασης. 160.000 άνθρωποι έχει συμφωνηθεί να επανακατασταθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μην είναι εγκλωβισμένοι στα hot spot. Μέχρι τώρα δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιηθεί για την επανεκατάσταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς φαίνεται ότι οι χώρες της Ευρώπης δεν είναι διατεθειμένες να λάβουν ένα μερίδιο αυτού του προβλήματος του προσφυγικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει όμως να κατανοηθεί άμεσα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν μπορεί να επιληθεί μόνο από μία χώρα και ούτε να βαρύνει μόνο μία χώρα και ορισμένες περιοχές. Αυτά τα τόνισα και στις συναντήσεις που είχαμε με τον κύριο Αβραμόπουλο στις Βρυξέλλες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, όσο και με τον κύριο Μουζάλα τον Νοέμβριο, τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου από τότε, από τις 2 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, του είπε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το αν μπορεί να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για τα 5 hot spot. Φαίνεται ότι αυτές οι ανησυχίες επιβεβαιώνονται. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη Σέγγεν και όχι λιγότερη Σέγγεν και να μην επιτρέψουμε σε καμία χώρα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει τέτοια ζητήματα σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν και την Ευρώπη. Ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή το ότι βρισκόμαστε μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων και όχι μόνο και σε άλλους κλάδους. Συμφωνείτε με αυτό ότι θα πρέπει να πάρουν πίσω το νομοσχέδιο αυτό ή την πρόταση καλύτερα για το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό και να συζητήσουν από την αρχή? Είναι εφικτό αυτό? Κοιτάξτε, η πρόταση η οποία κατατέθηκε από τον Υπουργό Εργασίας στους εταίρους και για την οποία μας ενημέρωσε σε συναντήσεις που είχαμε μαζί του την ημέρα που την παρέδωσε στους εταίρους, είναι μια πρόταση που περιλαμβάνει μείωση των κύριων συντάξεων όσο δεν έχουν βγει στη σύνταξη και όσο θα βγουν από το 2018 και μετά στην ουσία, και αύξηση των εισφορών, υπερβολική αύξηση των εισφορών για όσους παράγουν, όσους έχουν, όσους ελεύθερους επαγγελματίες και διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Είναι μια πρόταση η οποία μεταθέτει το πρόβλημα σε επόμενες γενναίες και στις επόμενες κυβερνήσεις. Είναι το αντίθετο από αυτό που είχε θεωρητικά πει ο Πρωθυπουργός, ότι θα φέρει μια πρόταση η οποία τη χρωστάμε στις επόμενες γενναίες. Δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση, πρόκειται για πασαλήματα. Γι' αυτό έχουμε καλέσει την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε συζήτηση έτσι ώστε να υπάρξει μια μεταρρύθμιση με βαθιές τομές, διαστροφικές αλλαγές στο μεταρρυθμιστικό που θα είναι δίκαιη. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές για όλα τα ζητήματα τα οποία θέτει το ασφαλιστικό και γενναίες αλλαγές. Περιμένουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της. Νομίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλαγή πάνω σε μια τέτοια πρόταση. Γι' αυτό το γεγονός
θα ήταν χρήσιμο να τα συζητήσει όλα εξ αρχής και να μπορέσει να καταθέσει μια πρόταση που θα αποτελεί πράγματι μεταρρύθμιση και δεν θα χρειαστεί πάλι σε ένα-δύο χρόνια να ξαναδούμε συνολικά το ασφαλιστικό, γιατί βέβαια δεν καθίσταται βιώσιμο με αυτή την αλλαγή. Εξάλλου, η αλλαγή του 2010 με τον νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη ήταν αρκετή, αρκεί να αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να την εφαρμόσει, γιατί η αλλαγή η οποία φέρνει τώρα σε όλα τα σημεία σχεδόν είναι πιο άδικη.